Ήταν πρώτη αφελή πριν από μερικά χρόνια στον Άγιο Γεώργιο δίπλα εδώ στην Εκκλησία στη Βιέννη, όπου για πρώτη φορά ζήτησα από τον μακαριστό Μητροπολίτη κύριο Μιχαήλ να κάνουμε ένα χρυσάγιο για τους ήρωες και αγωνιστές του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ 55-59. Αν και η μέρα δεν το επέτρεπε, μου είπε «Για χατήρι σου και για τους ήρωες της Κύπρου θα κάνουμε το χρυσάγιο». Μετά το πέρας του χρυσαγίου, κάποιος άγνωστος, για μένα προσκυνητής, Κύπριος στην καταγωγή, με πλησίασε και αφού με χαιρέτησε, τον ερώτησα «Ποιος είσαι?». Με έκπληξη και ρίγος συγκίνησης μου απαντά «Είμαι ο γιος του απαρχονισμένου της ΕΟΚΑ Ανδρέα Παναγή». Δούλους ο Θεός δεν έκανε. Για μας η ελευθερία από τον Χριστό εδόθη από την πίστη την Αγία. Αυτά έλεγαν οι νέοι της εποχής εκείνης και έπαιρναν τα άρματα για να φέρουν ελευθερία στη σκλαβαγή τους. Πήγαιναν στα εθνείς οι Έλληνες στις μάχες με τραγούδια και έλεγαν «Αν πεθάνω δεν θέλω δάκρυα, ένα δάφνινο στεφάνι με φτάνει και μια ελληνική σημαία για σάβανό μου». Αν είναι να πεθάνουμε για την Ελλάδα, θεία είναι η δάφνη, μια φορά κανείς πεθαίνει. Κατά τις ταρακές ο νεαρός μαθητής Πέτρος Γιάννουλος σκοτώθηκε από τους Άγγλους ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει το ιερό σύμβολο την ελληνική σημαία. Τα κυπριακά νιάτα ανέβαιναν στο εκκρίωμα της Αχώνης με τον εθνικό ύμνο, το τυπερμάτο και το «Ότε κατήθες προς το θάνατο». Η μάνα του απαχωνιστέντα, η Άγγλου Παντάτσου, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας του απαχωνισμού του, τον επισκέφτηκε και αφού αγκαλιάστηκαν για τελευταία φορά ασφίχτα, του είπε «Καλή αύριον γέ μου». Και αυτός της είπε «Έχει για μένα, πάω να φέρω ελευθεριά». Στα πεδία των συγκρούσεων φώναζαν «Ζήτω η Ελλάδα». Δάκρυζε τότε της Κύπρου η ψυχή από χαρά και πόνο. Η γενιά που αγωνίστηκε το 1955, οι νέοι που έγιναν προσκύνημα στα φυλακισμένα μνήματα και τραγούδι στα πλησφύγετα, είναι η πιο αγνή γενιά των Ελλήνων της Κύπρου. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ διασφαλίζει την εγρήγορση, τον προβληματισμό και την διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους ή προσπαθούν να την διαγράψουν ή να την αμφισβητήσουν εκ των υστέρων εις το όνομα της σύγχρονης αντίληψης, χάνονται μέσα στην ατέρμονη πορεία του αντιπάγου χρόνου. Σήμερα το έθνος αναζητεί να βρει το χαμένο κλίνε. Μια Κύπρος των κλειών μιας νέας απειλής και μια λαδωμένη μάνα Ελλάδα δεν έχουν να φοβηθούν κανένα εκτός από τον κακό τους εαυτό. Η ηρωική γενιά της ΕΟΚΑ σε λίγο μας εγκαταλείπει. Εμείς ας γίνουμε ως πόρος ο καλός και ας κρατήσουμε ψηλά τις ιερές τους παρακαταθήκες. Ας ανατρέψουμε στα επίκαιρα μηνύματα που μας άφησαν οι μαχητές της λευτεριάς της ΕΟΚΑ και ας ορθώσουμε την πατριωτική μας υπερηφάνεια και ας αντισταθούμε στη νέα εισβολή των κατακτητών. Ο αγώνας δεν τελείωσε, γιατί ακόμα η Κύπρος είναι μια κατεχόμενη γη με τον τουρκικό στρατό να κατέχει παράνομα τον μισό νησί μας. Με βλέπεις να το καταβάλει ολόκληρο με όλα τα θέμητα μέσα και με τα απαθή βλέμματα
τον δίθεν ευρωπαίων συμμάχο μας. Τροπή στους οπλογιστές και στους καιροσκόπους. Οι Έλληνες ζυγό δεν υπομένει. Εμπρός για μια κυκλοδεύτερη, ορθόδοξη και ελληνική, όπως την οραματίστηκαν οι άψοι ήρωες, οι λεβέντες αγωνιστές του ένδοξου αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59. Τον αθανάτων ουδοκρασί, τον βρεθεσείς και πίνεται. Ζωή για σας ο θάνατος και αθάνατοι θα μείνετε.